και να καλέσω ε, να μιλήσει τώρα στη συνέχεια ο κύριος Κωνσταντίνος Λολίτσας από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών και Εκπαιδευτικών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Παλινδρομήσαμε η μεγαλύτερη με το δρόμενο και εν συνεχεία προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα. Εξαιρετικό. Κύριε Βουλευτά, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε της Παιδαγωγικής Εταιρείας, κυρίες, κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Να πω ότι η ΔΟΕ έχει ανοίξει αυτό το ζήτημα, θέτοντας σε όλους τους συλλόγους στη χώρα το ερώτημα τι σχολείο θέλουμε και μέσα από συνεδριάσει των συλλόγων, από τη βάση δηλαδή, θα έρθουν τα πορίσματα και εν συνεχεία θα βγουν και τα ανάλογα συμπεράσματα. Αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη μέσα από ημερίδε και συνεδριάσει των συλλόγων. Ε, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι το κέριο ερώτημα. Η απάντηση, μάλλον, στο ερώτημα αυτό είναι το κέριο, και πάνω σε αυτό οικοδομούμε όλα τα υπόλοιπα. Αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, μέθοδοι, όλα οικοδομούνται πάνω σε αυτό. Τι σχολείο θέλουμε. Να πω προσωπικά ως μέχρι πρότινος διευθυντής ειδική αγωγής ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στις θεματικές ε, κάποιων συνεδρίων, ε, κάποιων συνεδριάσεων, είναι και η ειδική αγωγή. Νομίζω ότι ένα αντίστοιχο ερώτημα πρέπει να τεθεί και εκεί τι ειδική αγωγή θέλουμε. Ε, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην συνέχεια του συνεδρίου, στις εργασίες. Να πω ότι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πορίσματά του και ελπίζουμε στην αξιοποίησή του. Ευχαριστώ.